Έχουμε ξεκινήσει εδώ και περίπου 1,5 μήνα να επεξεργαζόμαστε μια πρόταση πώς θα πρέπει να αναπτυχθεί η Θεσσαλία την επόμενη περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη και την καταστροφή που συνέβη μετά την δύο και τον Τάνια και τον Ελίας, και οπωσδήποτε σε πολύ στενή συνεργασία με την Ολλανδική εταιρεία με την οποία συζητάμε σχεδόν κάθε μέρα, με την ομάδα μας και την ομάδα τους, την οποία βρισκόμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, πώς θα μπορέσουμε να συνθέσουμε μια καλύτερη πρόταση για τη Θεσσαλία. Νομίζω ότι είμαστε και οι δύο στην ίδια, στο ίδιο σκεπτικό, και ελπίζω ότι η σημερινή παρουσίαση θα συμβάλλει και στην καλύτερη και αρτιότερη παρουσίαση της πρότασης της τελικής που θα κάνουν, και φυσικά θα τύχει και μιας δικής σας κριτικής και των φορέων και των κομμάτων και όλων και των πολιτών και των αγροτών που είναι σήμερα εδώ. Το κείμενο, το κλήρες κείμενο, η πρώτη φάση, διότι έχει αρκετές φάσεις αυτή η δουλειά που γίνεται από τους συναδέλφους, τους οποίους ευχαριστώ όλους από την καρδιά μου που ανταποκρίθηκαν σε όλη αυτή την προσπάθεια εδώ και περίπου 6 εβδομάδες. Είναι το κλήρες κείμενο, είναι γύρω στις 50 σελίδες, το οποίο θα το πάρετε αμέσως με το που θα τελειώσει η δήλωση, όλα τα μέσα θα το λάβουν. Θα το λάβουν όλοι, θα δημοσιοποιηθεί, θα το διαβάσετε αναλυτικά. Από σήμερα θα ήθελα για περίπου 20-25 λεπτά να σας παρουσιάσω τις βάσεις αυτών των σκέψεων, από πού ξεκινάμε, γιατί από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Από εκεί λοιπόν που ξεκινάμε, τις σκέψεις μας, όπως θα δείτε, είναι πρώτα-πρώτα ποια είναι τα προβλήματα της Θεσσαλικής Γεωργίας, και δεύτερον, κάτι το οποίο δεν τίθεται σε καμία διαπραγμάτευση, είναι ότι οι αγρότες Θεσσαλίας πρέπει να μείνουν στα μέρη τους. Δεν υπάρχει καμία αντιπρόταση, κανένα άλλο σενάριο για τους αγρότες ότι θα πάνε κάπου αλλού ή ότι θα γίνουν κάτι άλλο. Η Θεσσαλία είναι ένας έφορος κάμπος, έχουν υποχρέωση με όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν και εντός Ελλάδος και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να φροντίσουμε αυτή η περιφέρεια, η οποία είναι ο πνεύμονας και η καρδιά της αγροτικής παραγωγής της χώρας, να τύχει της αντίστοιχης βοήθειας για να μπορέσει να προχωρήσει.